ένας χριστιανός δεν έχει, πώς να πούμε, λόγο να πηγαίνει σε αυτά τα κέντρα, τα λεγόμενα στέκια, αλλιώς να τα πούμε. Γιατί εκεί θα έχει πάρα πολλούς πειρασμούς, έτσι. Και θα δεχτεί πάρα πολλές δαιμονικές ενέργειες. Και θα κινδυνεύσει και η ηθική του, θα κινδυνεύσει και ας το πούμε, η ταπεινοφροσύνη του, αν υπάρχει έστω και λίγο. Γιατί πας εκεί για να σε δούνε, για να δεις, θα σχολιάσει, θα σε σχολιάσουν, θα... και πολλά άλλα, να μην τα πούμε, είναι πολύ γνωστά. Αν θέλεις πραγματικά να ψυχαγωγηθείς και όχι να διασκεδάσεις, δηλαδή να διασκορπίσεις και να σκοτώσεις, όπως λένε, τον χρόνο σου, λες και είναι κάθε ο άγριο χρόνος και πρέπει να το σκοτώσουμε, να πας, όπως λένε οι Άγιοι, να πας στη φύση, να πας σε ένα περίπατο μέσα στο δάσος, να δεις τη δημιουργία του Θεού, να δεις τα ωραία του Θεού, να δεις τον ήλιο, τα σύννεφα, τα πουλάκια, όλα αυτά τα ωραία που έχει κάνει ο Θεός. Και αυτό είναι αληθινή ψυχαγωγία. Δηλαδή αγωγή της ψυχής προς τα εκεί που πρέπει να πάει, προς τον Θεό. Και όχι σκόρπισμα, έτσι, του νου και της καρδιάς και της όλης της ψυχής μας, ας πούμε, που είναι η διασκέδαση, το σκεδάνιμο που τη σκορπίζομαι. Η διασκέδαση είναι ό,τι πιο αντιπνευματικό και αντίθετο στην πνευματική ζωή. Γιατί ακριβώς η πνευματική ζωή τείνει να ενοποιήσει τον άνθρωπο και τις πνευματικές του και τις ψυχικές του δυνάμεις να τις κάνει ένα. Έτσι. Ο άνθρωπος ο διασκορπισμένος, ο άνθρωπος που έχει την προσωπικότητά του κατακερματισμένη και τις δυνάμεις του τις ψυχικές, δεν μπορεί να πάει στο Θεό. Πρέπει πρώτα να συγκροτηθεί, να μαζέψει το νου του που είναι χυμένος προς τα έξω δια των αισθήσεων, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, να το φέρει στην καρδιά και δι' αυτού μετά ο νους ανεβαίνει στο Θεό. Ένας άνθρωπος που διασκεδάζει, που διασκορπίζεται, έτσι, και βλέπει και ακούει ένα σωρό πράγματα άσχετα και επιβλαβεί πολλές φορές, δεν μπορεί να κάνει σωστή προσευχή, δεν μπορεί να συγκροτήσει τον εαυτό του και δια του εαυτού του να ανέβει στο Θεό. Έτσι, είναι σαν τον άσωτο, ο οποίος ασωτεύει και δεν έχει έρθει ακόμα στον εαυτό του. Αν θέλεις πραγματικά να ψυχαγωγηθείς, θα πρέπει να επιλέξεις αυτή την ψυχαγωγία που λένε οι Άγιοι Πατέρες, έτσι, να πας σε ένα περίπατο και εκεί μέσα να μελετήσεις πάλι τα θαυμάσια του Θεού. Αυτό δεν σε σκορπίζει, αυτό σε βοηθάει να συγκεντρωθείς στον εαυτό σου και για το εαυτό σου στον Θεό. Να δεις τα έργα του Θεού μέσα στην κτήση και να μελετήσεις την αγάπη του Θεού, την σοφία του Θεού, το κάλλος του Θεού, την παντοδυναμία του Θεού, όπως φανερώνεται μέσα στη δημιουργία. Αυτό πραγματικά σε ξεκουράζει, ενώ το άλλο σε κουράζει και σε φορτίζει και σε κάνει, ας πούμε, υποχείριο πολλές φορές των δαιμόνων, μέσω των συγκαταθέσεων που κάνουμε στις δαιμονικές ενέργειες που δεχόμαστε. Περιφερόμενοι μέσα στην πόλη ή μέσα σε αυτά τα στέκια. Τάχατες ο άνθρωπος και κουράζεται. Αλλά σημαντικότητα φορτώνεται με ένα πλήθος πειρασμών και αμαρτιών.